Και τελειώνοντας η εμφάνιση, τι έλεγε, ευχαριστούσε τα μέλη της χοροδίας? Ναι, καλά, εντάξει. Παιδιά, ωραία, εντάξει. Έκανε κάποια κριτική, σχολεία για την εμφάνιση, πως πήγε καλά ή όχι? Αν γινόταν κάποιο λάθος, καμιά φορά γινόταν ένας μέρος λάθος, γερούσε, αλλά δεν θα πω αυτό, δεν θα πω ποιον γινόταν, γιατί δεν κάνει. Λοιπόν, και κατά τη διάρκεια, ας πούμε, της πρόβας, το έκανε το λάθος, αλλά το έκανε και στην εμφάνιση, σπάνια βέβαια στην εμφάνιση, και θα ακούγονταν λίγο. Πάλι εσύ. Μαθητές του Στανίτσα τελικά. Αυτό ρωτάω. Ποιοι είναι? Ο Στανίτσας μπορούσε να βγάλει όχι πολλούς, πάμπολους μαθητές. Αλλά αυτό έχει σχέση με αυτό που σας είπα προηγουμένως. Μαθήματα σημαίνει κούραση. Και ο Στανίτσας όταν έκανε ένα μάθημα, δεν ήταν μάθημα μιας ώρας, δύο ώρων. Ξεκίνησε το πρωί και σταμάταει το βράδυ. Αυτό ήταν μεγάλο σκόπος, μεγάλη κούραση του Στανίτσα. Ο Στανίτσας δεν ήθελε να κουραστεί, σας είπα, γιατί του φοβότανε. Όχι διότι δεν είχε ανάγκη τα λεφτά. Και πολλά λεφτά θα βγάζει. Όλα θα βγάζει από τα μαθήματα, μετά θα χάνει τη φωνή του. Δεν ήθελε να χάσει τη φωνή του. Φοβότανε, πώς το λέω. Έκανε οικονομία. Όχι διότι δεν μπορούσε. Οι μαθητές, να σας πω εγώ τώρα από ό,τι ξέρω. Πέραν τον Ζαρακοβίτη και τον Γιάννο που ήταν συνέχεια μαζί του, κοντά του ένα διάστημα ήταν και ο Φορτωμάς, ο Παύλος. Ο Παύλος ο Φορτωμάς, για να το πω τώρα, είναι και φίλος μου, μπορώ να πω άνετα, το επικοινωνώ και μαζί του, δεν έχω πρόβλημα, ήταν περιστερικός. Και τον πείραζα εγώ, του έλεγα, αμάρε Παύλε, αυτό το χάμι, το αμήν, το λέτε σαν χαμένο, χάμι. Λέω, τι ύφος είναι αυτό για τα λεπτά, και άρχισε αυτού σε ψέρι σαν τον περιστέρι. Και σιγά σιγά μπήκε μαζί μας, ζυμώθηκε σιγά σιγά, το απέβαλε. Το ίδιο και ο Σιούφας. Και ο Σιούφας. Ναι, ο Σιούφας. Ο Σιούφας ήταν και είναι καλός μουσικός το παιδί, αλλά ήταν και αυτός τότε. Κοίταξε, δικαιολογημένα, γιατί αυτό ήταν το κατεστημένο. Έτσι ήταν εδώ. Μπράβο. Μετά όμως όταν αρχίσανε και βλέπανε, σιγά σιγά. Οπότε είπαμε, Ζαρακοβίτης, Γιάννου, Σιούφας, Φορτωμάς. Ένας μαθητής ο οποίος ήταν ο Θοδωρής ο Γιαννούτας, έκανε μαζί του μαθήματα, εκείνος που ο Ζώπας, και μαθητής, κανονικός μαθητής από το πριν ζωή που δεν τα έκανε με άλλους, είναι ο Παϊβανάς ο Θανάσης. Λοιπόν. Στην πόλη δεν ήταν και ο Μανουλίδης και ο Δήμου? Άλλο στην πόλη. Α, λέμε για εδώ. Για εδώ δεν έκανε μαθήματα. Έτσι. Και εγώ. Δεν υπάρχουν μαθητές, ας πούμε. Στην πόλη ποιοι ήταν? Εσείς, ο Εμμανουλίδης, άλλος. Ο Χρήστος ο Δήμου. Ο Δήμου. Ο πατήρ Γεώργιος ο Τσέτσης είχε κάνει. Ο Τσέτσης δεν χρειάζεται να κάνει μάθημα. Ο Τσέτσης ήταν στο Πατριαρχείο. Λοιπόν, μια που έφυξες και το θέμα Τσέτσι, να σας πω και για τους διακόνους, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Οι καλύτεροι διάκονοι που εγνώρισα ήταν, θα τους πω κατά σειρά, αξιολόγησης. Τώρα, αν κάποιος στεναχωρήσουμε ή κάποιος, δεν έχει σημασία, αυτή είναι υποκειμενικό το θέμα. Υποκειμενικό. Για μένα ο καλύτερος διάκονος ήταν ο Καλήνικος, που πέθανε ο Λίστων, Μητροπολίτης. Τότε ήταν τρίτος στη τάξη. Δεύτερος καλύτερος διάκονος ήταν ο Τσινάρας. Δεύτερος ο Τσινάρας. Τρίτος καλύτερος διάκονος ήταν ο Ευάγγελος, ο Δευτερεύων. Αν και ανώτερος από τον Καλλινικό, και αυτός μας ακολουθούσε πάντα σε όλες τις εξόδους που σας είπα με τον Πατριάρχη, ο Καλλινικός ήταν καλύτερος. Ο Τσέτσης, ένας από τους καλούς, θα σας πω και ένα που τον χαιρετώ και από την εκπομπή, είναι ο Σεραφείμ Φαράσο, που ήταν διάκονος στα Πριγκυπώνησα. Αυτός ο άνθρωπος πήγαινε από αυτό το παιδί, αλλά το λέω γιατί μόλις έφυγε από το Πατριαρχείο ο Σεραφείμ, πήγε εγώ. Και κάθε Τετάρτη
πήγαινα στην Πρίγκη, όπου η Ιατική εκείνο ήταν αρχιδιάκονος των Πριγκυπωνήσεων. Ήταν αρχιδιάκονος στα Πριγκυπώνησα. Γιατί έτυχε να γνωριζόμαστε. Η πρεσβυτέρα του έμενε πάνω από τη θεία μου και τη αγιά μου. Και γνωριζόμασταν από εκεί. Λοιπόν, πήγαινα κάθε Τετάρτη στο σπίτι του, στην Πρίγκυπο, γιατί με είχε παρακαλέσει να του πω όλα του Εσπερινού, της παρακλητικής. Από τότε είχε μανία ο Σεραφείμ να γράφει. Και τα έγραφε όλα. Ο Σεραφείμ είναι για μένα χρυσάφι. Και τον αγαπώ πολύ και τον εκτιμώ πολύ και ήταν από τους καλούς. Ο Θεός να τον έχει καλά. Και μετά γύριζα σε όλοι. Αυτοί είναι οι διάκονοι που λέγαμε. Υπήρχε και ένας Θανάσης, άλλος ένας διάκος, ο οποίος ήταν στην Αγία Τριάδα, δεν θυμάμαι, και αυτός καλός. Αλλά αυτοί είναι οι διάκονοι, οι καλύτεροι για μας. Δεν παίζουν ρόλο και η φωνή και όλοι το θέμα είναι να προσευχόμαστε και αγάπη και αυτά τα πράγματα. Ο διάκονος και ο παπάς είναι το α και το ω για να μπορέσει να αποδώσει ο ψάλτης και για να έχει όρεξη να ψάλει. Είναι δυνατόν να ψάλω εγώ τώρα κάποιο μάθημα που θα πρέπει να μην μου φύγει βάση και να έχω έναν παράφωνο παπά ή διάκο και να λέει τα δικά του, τα τρελά του. Πώς θα ψάλω εγώ, πώς θα δέσουμε. Εκεί οι διάκονοι, ό,τι ήχο ήθελες, να σας πω και κάτι άλλο, ρε παιδιά. Το ένα φέρει το άλλο. Όταν έμεινα στον Άγιο Δημήτρη, σαν Μπελοκήπων, γνώρισα δύο ανθρώπους. Και ένα στη Θεολογική Σχολή της Χάρκης. Ξέρετε, καθόμουν με τις ώρες με τους διάκονους αυτούς και τους έλεγα πώς θα πούν τα ειρηνικά και τα πυρωτικά στον κάθε ήχο. Ο ένας είναι ο Χρυσόστομος ο Ξινός. Στην πόλη του τα είχα πει αυτά. Στην Θεολογική. Ήτανε προστατευόμενος του Χρυσοστόμου Αθηνών τότε. Ο οποίος ήταν Ιβυρονιώτης και αυτός είναι Ιβυρονιώτης. Κάθηκε δίπλα μου και στο ίδιο γκαράζ έχουμε τα αυτοκίνητά μας με τον Χρυσόστομο. Λοιπόν, ήτανε καταπληκτικός διάκος και έγινε διάκονος στη Μητρόπολη όταν τέλειωσε τη Θεολογική Σχολή. Ήρθε εδώ διάκονος στη Μητρόπολη. Είχα τον Ιγνάτιο στον Αγιο Δημήτριο, καθόμασταν τα Σάββατα το βράδυ και του έλεγα εγώ τα ειρηνικά και τα πυρωτικά, όπως το πρωί είπα για το Πάντων Ημών και σου είπα, λοιπόν έτσι διάφορα, σε διάφορους ήχους. Στη Μητρόπολη πήγε. Άλλος τώρα, ο Σπύρος ο Φωκιανός, στην Πάρο, ήταν διάκονος στους Αντολοκύπους και αυτόν του είχανα τότε το ίδιο. Και θέλω να σου πω, είναι το α και το ω. Όταν ο διάκονος δεν ακολουθεί τον ήχο και είναι παράφωνος, ο ψάλτης τα λέει χήμα. Δεν ψάλλει. Οι διάκονοι τη μουσική παιδεία την πέρανε καλά, εκτός από τις εναρίες που εκκλησιάζονταν από παιδιά.
κυρίως από τη θεολογική σχολή, από τη... Στη θεολογική, βέβαια. Ναι, μαθαίνανε μουσικά δηλαδή. Βέβαια. Μα ο Χατζή Αθανασίου όταν έκανε μουσική μάθημα, έκανε σε όλους. Ή ψάτης, είναι η παπάς, ό,τι και να πρέπει να ξέρεις μουσική. Αλλά δεν υπήρχε περίπτωση κάποιος να γίνει κληρικός και να μην γνωρίζει μουσική. Όχι βέβαια, πρέπει να ξέρει, εκτός αν ήταν κανένας παράφωνος, ας πούμε. Ναι. Παράφω, τι να πάτε, πάμε να παράφωνος ή παράφωνος. Και μαθαίνε, ξέρανε και προσώμια, δηλαδή μπορούσαν να βγάλουν για ένα σπερνό και μια καθημερινή. Αλλά, και... αυτοί όλοι ψέμνανε. Όλοι ψέμνανε στη θεολογική σχολή. Μα είναι δυνατό. Είναι δυνατό. Ο ψάπτης να μην, να μην βοηθάει τον. Είναι ο ένας βοηθάει τον άλλο. Ιερείς, καλή φωνή. Να μας πείτε για το Θεό και Παρθένε που λέγανε στις πανηγύρεις. Α, είχαμε καταπληκτικούς παπάδες. Παπαδημήτρης τον Άγιο Δημήτριο, ο Αθανάσιος ο Τσούμανης, ο Γερμανός επάνω στο Θερίκιο, ο Κουτουρμπής, ο άλλος. Πάρα πολύ. Τι να πρωτοθυμηθώ, ρε παιδιά. Σε κάθε ναό υπήρχε και ένας παπάς. Κάτι μας είχε πει ο κύριος Σταμάτης, ο Κίσης, ότι τους λέγανε Θεοτόκιο Παρθένετζης. Υπήρχε αυτό σαν λέξη, το λέγανε. Πολλοί υπήρχαν. Όλοι λέγανε Θεοτόκιο Παρθένετζης. Ωραία, πολύ ωραία αυτό. Πολύ ωραία αυτό. Αλλά λέγανε σε ήχους. Αλλά πάλι ο καλύτερος από όλους ήταν ο Αγαθόνης. Ο Αγαθόνικος. Τον βάζανε έναν και διάκο στο εκείνο. Και πώς γινόταν όταν ήταν εκτός Πατριαρχείου, λέγανε. Συχνά λέγανε και το Θεοτόκιο Παρθένε το αργό, έτσι, το και έτσι. Ναι. Πώς γινόταν, λέγανε και το Θεοτόκιο Παρθένε το αργό και μετά έβγαινε ο ιερέας και λέει και το σύντομο. Όχι, όχι, καλέ. Καταρχήν, το Θεοτόκιο Παρθένε στην αρτοκλασία, γύρω-γύρω από τους άρχους, το λέει ο παπάς, δεν υπάρχει. Ναι, ναι, αυτό, είναι ναι. Άσχετο με το. Καμίας, πότε το Θεοτόκιο Παρθένε το λέγαμε σπανηγύρι, το λέγαμε σε τέτοια πράγματα. Δεν είναι... Πού όμως, σε ποια θέση, στον Ισπερνό, σε ποια στιγμή. Και στο τέλος μπορούσαμε. Και στο τέλος. Κάποιοι μας είχαμε ακούσει ότι το λένε και στα μέσα το Σπερνό. Σε πανηγύρι. Σε πανηγύρι είναι πολύ. Δεν είναι... Δεν υπήρχε σαν στάνταση. Στην Ελλάδα νομίζω εγώ ήταν και στο Αντίδωρο που μοιράζαν στο τέλος μου, στα Πιθώτα και ο Παρθένα, ήταν μεγάλη πανηγύριση. Να πιάσουμε και ένα ζήτημα που νομίζω δεν έχει... Δεν το έχουμε θέξει πότε σε καμία έτσι, εγώ, συνάντηση. Εγώ, συγγνώμη, εγώ στην Ζωδόχο πηγή, μετά στις μεγάλες γιορτές και στις πανηγύρις, μετά το κοινωνικό στρατό, έλεγα το Θεοτόκιο και Παρθένε το αργό, έλεγα. Του Περικέτ, στο Οκτάιχο όμως. Εντάξει. Ποιοι ήταν οι Μητροπολίτες, οι μουσικολογιότατοι. Αυτοί ήταν που κατσαριάζανε για αυτούς που κοιτάζανε να δώσουν τα οφήκια και το ένα και το άλλο. Ποιοι δηλαδή, να τους πούμε. Λαοδικίας Μάξιμος. Για πείτε μας λίγο γι' αυτό. Τι να σας πω, ήταν πολύ καλός και πολύ ευχαριστός να τον ακούς. Ο Σάββιδον, ο Μάξιμος, το ίδιο. Και όλοι οι Μάξιμοι καταρχήν, όλοι ήταν προστατευόμενοι του πρώην Πατριάρχη του Μαξίμου που τον καθαίρεσαν οι Τούρκοι στην ουσία. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι Μάξιμοι, ο Σταυροπούλος, ο Μάξιμος, ο σχολάρχης μας, τη θεολογική, ο Βερή. Ο Πέργης. Ο Πέργης, ο Πέργης, τώρα ήταν Μητρόπολη, ο Πέργης είναι ο δευτερεύον. Ο Πέργης είναι ο δευτερεύον, ο Διάκος. Α, βά, ο Τρανοπόλεος. Καλός, ο Τρανοπόλεος. Του Χατζη Αθανασίου ήταν. Τώρα πέθανε εκεί. Τώρα εκεί, τώρα εκεί. Thank you.
Και κάποιο έξτρα λόγο στα μουσικά, δηλαδή επηρεάζαν κάπως τη μουσική κίνηση στην πόλη. Ως προς τι? Δεν ξέρω, λέγανε κάποια πράγματα στον Πατριάρχη ή στην Επιτροπή Λατρείας? Όχι, όχι, όχι. Η Επιτροπή Λατρείας και Μουσικής ήταν επιτροπή ξεχωριστή στο Πατριαρχείο μέσα, που αυτή αποφάσιζε για τα πάντα. Ούτε ο Πατριάρχης μπορούσε. Άμα αυτοί λέγανε ότι αυτό δεν πρέπει να λεχθεί, δεν πρέπει να λέγεται κτλ., έπρεπε να πειθαρχήσει ο Πατριάρχης όλοι. Δεν μπορούσε να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Στην Επιτροπή Λατρείας ποιοι συμμετείχανε? Πώς... Τώρα δεν θυμάμαι, ήταν ορισμένοι Μητροπολίτες, ήταν και ο Πέργης, ήταν και... Θυμάστε κάποια απόφαση της Επιτροπής αυτής που τάραξε λίγο τα νερά, που έγινε κουβέντα μεταξύ των ψαλτών στην πόλη, ότι όχι τώρα κάτι άλλαξε ή ότι κάτι πρέπει να αλλάξουμε? Θυμάστε κάποια απόφαση που να ήταν? Όχι, παλαιότερα όταν κάθισαν και συζητήσανε για τα μουσικά, ας πούμε, παλιά ήταν όλα τα παπαδίστικα, αργά τα μαθήματα, και μετά εγώ είπαν ότι πρέπει αυτά να τα σταματήσουμε ή να κόψουμε ορισμένα πράγματα, γιατί πλέον ξεκίναγε με ένα στόχο και μια λειτουργία στις 8 το πρωί και τέλειωνε στις 1-2 το μεσημέρι. Ήταν κουραστικό πια. Αυτά ήταν για μοναστήρια. Αυτό δεν το ζήσατε εσείς όμως. Δεν το ζήσατε εσείς. Δεν το ζήσατε, αυτά γίνανε πολλά χρόνια πριν. Και όλα αυτά εξυγχρονίστηκαν σιγά σιγά. Δεν είχαν ένα ισοκράτημα κρατάγανε. Δεν ήταν αυτό παράδοσης. Δεν ήταν ένα θέμα παράδοσης. Είναι θέμα ότι κακοποιούσαν τη μουσική πολλές φορές. Έχει τόσα χαρίσματα η Βυζαντινή μουσική. Βλέπετε τώρα πώς είναι, πόσο πιο πειθαρχημένα είναι. Λέτε ότι κάνανε ένα ισοκράτημα, μου το έχετε ξαναπεί, γι' αυτό σας ρώτησα και πριν. Μετά δεν είχαν νόημα, δηλαδή οι άλλοι που δεν βάζανε και τώρα τα βάζουν τόσο πολύ, τα αντικειμενώματα, τα ψηφιστά, όλα έχουν μια σημασία, δεν είναι τυχαία, δεν τα βάζουν. Και για τα ισοκρατήματα όμως είπατε ότι παλιά εκεί δεν κάνανε πολλές αλλαγές και μετά και ο Στανίτσας με τις χοροδίες. Παλιά, πολύ παλιά τι ήτανε, οι περισσότεροι ναοί, και από το Βυζάντιο να πάρουμε, ήταν σαν μονές. Ήταν τελείως διαφορετικά. Με την εξέλιξη, σιγά σιγά αρχίσανε να αλλάζουν τα μαθήματα που ψάλουνε, μπαίνανε καινούργιοι ψάλτες κτλ. Και φτάσανε σε ένα σημείο και αποφασίσανε ότι πρέπει κάπως να εξυγχρονιστεί αυτό το πράγμα. Και ως προς τη γραφή και ως προς τα μαθήματα. Δεν μπορείς να λες ένα χειρουργικό, ας πούμε, ξέρω εγώ, μια ώρα. Ή να ψάρεις αργά μαθήματα, όλο κουράζουνε τα αργά. Τους να τα λέει ο Στανίτσας. Ναι, αλλά γιατί πόση φορά θα τα ακούσεις, πόση ώρα θα τα ακούσεις, θα κάτσεις, πόση ώρα θα κάτσεις. Και ξέρεις, τόσο ωραία θα είναι, που στο τέλος θα κοιμηθείς. Μες στο λαό. Θα τραβήξεις ένα ύπνο. Βέβαια. Άμα είναι πολλές ώρες. Αλλά υπήρχαν και δεσπότες, όπως είμαι προηγουμένως, που ήταν παράφωνοι πολύ. Και όσο πέναγε ο καιρός, ξαναεπανέρχομαι, ξεφτούσε ο ελληνισμός στην πόλη, όλο και χειρότεροι γίνονταν οι κληρικοί. Διότι κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελήμονο, έλεγανε κάποτε μια παροιμία. Σημαίνει ότι ταξίζει, δεν ταξίζει, τον είχαν ανάγκη, τον κάνανε, παπά, διάκο. Αφού είχαν, τους έλειπε, δεν έχουνε. Άμα δεν έχεις, τι θα κάνεις. Και τον παράφωνο θα τον κάνεις.
Αγρυπνίες προλάβατε στην Κωνσταντινούπολη. Μόνο οι πιτσιρικάς όταν ήμουν είχα πάει σε δύο αγρυπνίες, όχι ως ψάτης, δεν πήγαινα ποτέ. Αυτές θυμάστε οι αγρυπνίες που ήταν, που είχαν γίνει? Συνήθως γεννόντουσαν σε ναούς που είχαν, ας πούμε, στον Άγιο Δημήτριο, στο Κουρούτσισσα, τα πει Ξηροκρίνη. Ήταν στο Βόσπο μια εκκλησία, εκεί πολλά θαύματα γινόντουσαν, εκεί γινόντουσαν αγρυπνίες. Στον Άγιο Όλιο τον Κουδουνά, στην Πρίγκη που επάνω. Πολλοί ναοί οι οποίοι ήταν θαυματουργοί, ξέρω, και τα πήγαινε ο κόσμος. Στον προφήτη Ηλία πάνω στο Μέγα Ρεύμα.
να κλείσουμε λίγο και με την ιστορία σας και με την εξέλιξή σας στην Ψαλτική. Δεν μας έχετε πει και για τον ναό που ψάλατε. Ναι. Πριν πω αυτό, θέλω να τονίσω κάτι για, για τα Ράσα. Που δεν είπαμε. Αυτό το φαινόμενο να μπαίνεις σε εκκλησία και να βλέπεις ψάλτες να φοράνε Ράσα που να είναι κοντά. Ράσα με κόκκινες μόβ, κάτι ροζ, μπορντό, φόδρες. Κάτι σιρίτια πάνω στο λαιμό, κάτι κεντήματα στο κολάρο του Ράσου. Αυτά τα πράγματα είναι γελιότητες. Δηλαδή επιϊκώς έτσι μπορώ να τα χαρακτήσω. Τώρα παρεξηγηθούν οι μήνες, παρεξηγηθούν επιϊκώς. Διότι το τιμημένο Ράσο φημίζεται για την απλότητα, τη λιτότητα, τη μεγαλοπρέπειά του. Τι τα χρειαζόμαστε αυτά τα χρυσοπίκυλτα εκεί πέρα που βάζουν και πάνω στο. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Και από την αρρωστημένη φιλοδοξία, όλος σου λέει εγώ είμαι πρωτοψάλτης, πρέπει να βάλω ένα κόκκινο να διαφέρει από το άλλο. Όχι κύριε, τα Ράσα είναι Ράσα, ομοιόμορφο. Για όλους, από τον Τσάπ, τον Νεοκόρο μέχρι τον Πατριάρχη. Δεν υπάρχουν Ράσα που να έχουν διακριτικά. Μόνο οι θεωροί, κατά τα άλλα συμπαθείς, που δουλεύουν στα ξενοδοχεία φοράνε αυτά τα διακριτικά και τα πράγματα πάνω του. Και τις γραμμές εδώ φοράνε στα κουτιά. Δεν ξέρω αν έγινε. Γενικά στην πόλη φοράνε Ράσα όλοι που πηγαίνανε με το κουστούμι και ψάλατε. Τώρα ορισμένοι νέοι, άμα δεν είχαν τη δυνατότητα ή δεν είχαν ψάλτες ή οργανωμένο αναλόγιο, που να μην είχαν Ράσο, με το κουστούμι του. Αλλά τα Ράσα ήταν ομοιόμορφα. Είπατε τώρα για τα Ράσα. Ναι. Και μας δίνετε πάσα να ανοίγετε μια μεγάλη κουβέντα. Ναι. Τι άλλες εκτροπές βλέπετε εδώ στους ψάλτες στον ελλαδικό χώρο, στην Αθήνα κυρίως που κινείστε και ζείτε. Εκτροπές ως προς τι? Στην ψαλτική. Πολλές ως προς το ψάλι. Εκεί είναι τύρα που δεν έγινε να πούμε, αφού ψάλουμε λάθος πολύ. Δεν ψάλουμε σωστά. Τι σημαίνει λάθος, αφού σου λέει ο άλλος, λέει τον Πέτρο Λαμπαδάριο, λέω τον Ιάκωβο. Μπορεί να το πει λάθος. Ή επειδή λέει πάνω σε αυτό θα σου πω κάτι εγώ για το Στανίτσα και θα σε απαντήσει αυτό. Ωραία. Λοιπόν, όταν εγώ πήγα στο σπίτι του, του λέω δάσκαλε, θέλεις να σε βοηθήσω τίποτα, ότι έβγαζε το τριώδιο. Μου λέει, δεν έρχεσαι να αντιγράψεις μερικές σελίδες, λέει, γιατί τα γράφαμε σε εξαιρετικές δύσκολες. Τα αντιγράφαμε, μερικά λέει, γιατί δεν προλαβαίνω, λέει. Ασχολείται και ο Σιούφας και ο Φορτωμάς και ο Γιάννου, όλοι ήταν τα παιδιά, βοηθήσαν όλα. Εγώ πήγα κανένα δύο φορές και άμα πήγαινε στο Στανίτσα, δεν έφευγε, σου είπα, ο άνθρωπος ήταν άλλο πράγμα. Θα μαγείρευε εκεί από το πρωί μέχρι το βράδυ να κάνει μαγειρική κτλ. Εγώ τι να πω, έγραφα. Είχε εκεί την μένα να είναι το ιδιόμενο του τριωδίου. Συγγνώμη, παρένθεση, μαγείρευε καλά. Εντάξει. Τα βόλευε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όταν μιλάς τρωστά πάντα. Λοιπόν. Και μου λες, τι να πω, έγραφα. Ήταν το ιδιόμενο του τριωδίου, εννοώ την ημέρα. Το κοιτάζω, το ξανακοιτάζω. Λέει, τι κοιτάς, λέω, εννοώ την ημέρα εκείνη και την ώρα όταν μέλλομεν πάντες πήγε ως κατακρίνη το αδέκαστο Κρητή πάλι τότε σάρδι ηχήσει μέγα και τα θεμέλια τη συστήσονται. Δεν το βλέπω, του λέω αυτό εδώ πέρα. Βλέπω άλλο πράγμα. Εσύ αντέγραψε το, μου λέει, όπως είναι, θα κάνουμε μετά την κριτική. Κατάλαβε, πρόσεξε. Μετά τον ξαρώτησα, δεν άφησα σε χλωρό κλαδί, γιατί είχε πει εμένα το. Τα είχα μάθει ο Βέλος στον Πατρίχη. Ο Νικόλαρης τα έχει σωστά. Μου λέει, άκου να δεις κάτι. Ξέρεις εσύ τι τράβηξε εγώ στην Ελλάδα, μου λέει. Και θυμότανε ρε παιδιά, αν έχει το Θεό σας, που είχε πει κάποτε
Εγώ πρέπει άλλες 2-3 ζωές να ζήσω, να διαβάσω για να τελειώσω όλα τον προκατόχων μου και μετά να γράψω. Αποφάσισα, λέει, να γράψω αυτό το βιβλίο, διότι με πρίξανε. Άμωσος, ίκανος, λέγανε, λίγος, ένα σώρο πράγματα μπορούσα να φανταστούν. Είναι, και του είχα πει εγώ τότε, είναι την πορτοκαλιά, δεν χτυπάνε αυτή που δεν έχει πορτοκαλιά, αυτή που έχει πορτοκαλιά χτυπάνε, γι' αυτό είσαι στόχος, του λέγα. Θα γράψω ένα τριώδιο, λέει, γιατί διάλεξα το τριώδιο. Το τριώδιο έχει τις πιο στριμμένες δάμες, λέει. Λοιπόν, διάλεξα το τριώδιο για να δω αυτούς τους μυσικολογιώτατους όλους, και αλήθεια αυτό θα απαντήσει το ερώτημα στο προηγούμενο, να τους το δώσω και αν ένας βεθεί να το ψάλει σωστά να μου τρυπήσει τη μύτη. Ξέρεις θα πει να ξέρεις μουσική, να σου το δίνει ο άλλος και να μην μπορείς να το αποδώσεις. Αυτό ήταν, ρε παιδιά. Είναι ακριβώς το τριώδιο Στανίτσα, γιατί όντως δεν μπορεί να το... άμα δεν έχεις ακούσει Αν δεν το έχεις ακούσει δεν μπορείς. Δεν ψάλλεται, ναι. Εντάξει, πρέπει, γιατί δεν έχεις ακούσματα, γιατί το λαρίγγι λέει αυτά που έχει ακούσει τα αυτή. Δεν μπορείς να κάνεις τα γυρίσματα καταρχήν. Τίποτα δεν κάνω, ούτε τα γυρίσματα, ούτε τα παρεστημένα, τίποτα, δεν μπορείς. Αν δεν το ξέρεις. Και γι' αυτό κακοποιείται πολύ στις μέρες μας. Δηλαδή τα λέμε και πώς είναι τα πράγματα. Ακούμε επειδή ο Στανίτσας πλέον έχει πάρει τη θέση που του αξίζει. Τι το... λες τώρα. Ανάμεσα, όλοι λέμε ότι πάμε να ψάχνουμε Στανίτσα. Ο Στανίτσας, και... λέω πάντοτε εγώ, είναι ο αντίστοιχος Καζαντζίδης. Όπως το τραγούδι ο Καζαντζίδης, δηλαδή θα βγει μετά 400-500 Καζαντζίδης και αν θα βγει, το ίδιο σκύει για το Στανίτσα. Στο τριώδιο αυτό βρήκατε πολλές θέσεις που διαφέρανε. Όχι, βρήκα πάρα πολλές. Πάρα πολλές. Όχι στις δεύτερες και τρίτες εκδοχές που έχει. Όχι. Στην πρώτη. Καλά, δεύτερες και τρίτες εκδοχές. Ήταν τελείως. Και το άλλο του Νικολαίδη έχει. Καταρχήν ο Νικολαίδης είχε. Ήταν τόσο μετριοπαθής άνθρωπος που καθόμασταν και γράφαμε. Έτσι. Την ώρα που γράφαμε και τα πολυγραφούσαμε και όλα, εγώ ψιθύριζα κάτι. Μου λέει πώς το είπες, για πες το, σαν, πού το άκουσες, λέω, δεν ξέρω, νομίζω το άκουσα, το έγραφε κατευθείαν, αν το άρεσε, ελεύθερα θέσεις, και βλέπεις θέσεις διάφορες. Δεν ήθελα να ακούσεις, σου λέει, κάτι θα ακούσεις και από αυτόν να μάθω, από οποιονδήποτε μπορείς να μάθεις, διότι αυτός κάπου θα το άκουσε αυτό το πράγμα. Όπως εγώ σας είπα στην αρχή την πάσα πίδα μου, το είχα ακούσει κάπου και δεν ξέρω πού, κι όμως. Για να μην δημιουργήσουμε πάντως και λανθασμένες εντυπώσεις, να μας βλέποντας, ψάλλοντας τον τριώδιο του Στανίτσα, πόσο της 100 είναι κοντά σε αυτό που ακούγονται στο Πατριαρχείο, σαν θέσεις. Γιατί μπορεί με αυτά που λέμε να θεωρηθεί ότι είναι κάτι εντελώς ξένο. Καθόλου εντελώς, 100% κοντά στο Πατριαρχείο. Σαν σκελετός είναι αυτό. Από εκεί και έπειτα είναι θέμα ικανοτήτων. Πείτε μας ένα παράδειγμα, ποιες θέσεις ας πούμε άλλες είδατε που σας ξενήσανε και είπατε ας πούμε ότι αυτό τώρα μήπως... Αυτό σας έφερε τώρα το εννοώ γιατί έτυχε εκεί να γράφω εκείνο. Γιατί... Αλλά γενικά σου λέω ότι το... Τι να θυμηθώ τώρα, πολλές είναι, δεν είναι μία-δύο. Τι μου είπες προηγουμένως όταν σου βάλα την κασέτα και άκουσες, θυμίζεις τα νίτσα, εσύ μου το είπες, ναι, θυμίζεις τα νίτσα. Εγώ θέλω να το κάνω αυτό πράγμα. Αυτό γίνεται μόνο του, γιατί άκουσα τα αυτή. Το ίδιο πράγμα ισχύει και η τριώδη. Αν μου βάζει το τριώδη, θα το ψάλαγω το τριώδη. Γιατί πάει μόνο το λαρίγγι. Ναι. Και ας μην το ψένεις στο Πατριαρχείο. Ναι. Είναι, πες πολύ μεγάλο. Τα ακούσματα, παιδιά. Ακούσματα. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Thank you.